Η έκθεση Νύφες, μόδα και παράδοση, παράδοση και μόδα στην Ελλάδα, είναι μια έκθεση του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος που φιλοξενείται στο Φουγάρο. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Μάιο του 2014 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σήμερα παρουσιάζονται 103 νυφικά, καλύπτοντας χρονική περίοδο από το 1840 μέχρι το 2007. Όλα αποτελούν δωρεές των γυναικών που φορούσαν τα νυφικά και η έκθεση είναι αφιερωμένη σε αυτές. Θέλαμε να τις τιμήσουμε για αυτή τη μεγάλη δωρεά που έχουν κάνει στο Ίδρυμα. Ξέρετε, τα νυφικά ενδύματα αποτελούν μεγάλο μέρος των συλλογών του Μουσείου. Έχουμε 2.500 νυφικά ενδύματα και αξεσουάρ, τόσο από τις ελληνικές τοπικές φορεσιές, όσο και από τη μόδα. Και αποτελούν σημαντικά αποκτήματα, γιατί τεκμηριώνεται πλήρως. Γνωρίζουμε ποια γυναίκα τα φορούσε, πότε, πού, ποιος τα σχεδίασε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια μουσιακή συλλογή. Έχουμε νυφικά από όλες τις κοινωνικές τάξεις, δηλαδή νυφικά που φορέθηκαν στα χωριά, αλλά νυφικά που φορέθηκαν και στη Μητρόπολη των Αθηνών, σε μεγάλους γάμους. Τα νυφικά μπορούν να δείξουν πολλά πράγματα σε σχέση με την κοινωνική ζωή της γυναίκας που το φορούσε, την πολιτική κατάσταση της εποχής, τις κοινωνικές συνθήκες και όλα τα γεγονότα που συνοδεύουν την κοινωνία μας. Υπάρχουν νυφικά επώνυμα, όλα είναι επώνυμα τα νυφικά. Υπάρχει το νυφικό της Ιδρύτριας του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, της κυρίας Ιωάννας Παπαντονίου, το οποίο είναι και το πρώτο νυφικό που απέκτησε το Ίδρυμα το 1985. Υπάρχει το νυφικό της κυρίας Κυριακοπούλου, είναι της μητέρας της κυρίας Φλωρίκας Κυριακοπούλου, και από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε άλλες λεπτομέρειες. Γιατί κάναμε αυτή την έκθεση, όπως ξέρετε, στο Μουσείο Μπενάκη. Πήρε και παράταση ένα μήνα και από τη χρονική στιγμή που άνοιξε η έκθεση μέχρι που τη φέραμε εδώ, αποκτήσαμε ακόμα 45 νυφικά. Και έρχονται και εξακολουθούν να έρχονται. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή να φιλοδοξήσουμε ένα μουσείο νυφικού, ένας Θεός ξέρει. Διότι βέβαια δεν αξιοποιήσαμε και τα παραδοσιακά νυφικά τα οποία έχουν κάθε χωριό και το δικό του. Απλώς βάλαμε ενδεικτικά κάποια πράγματα για να διανθίσουμε έτσι λιγάκι χρωματικά την έκθεση. Και μερικά είναι και πάρα πολύ ωραία, όπως τη Σολομονίδου Μπαλάνου, της γιαγιάς, της κυρίας Σολομονίδου Μπαλάνου, που βρίσκω ότι είναι συγκλονιστικό. Μας αρέσουν πολύ και τα δύο λαογραφικά, το ένα κυπριακό και το άλλο από την Αρκαδία. Και βέβαια υπάρχει και της Κυριακοπούλου, της μαμάς της Φλωρίκας, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και τι άλλο έχω έτσι πάρα πολύ ωραίο, της κυρίας Μερκάτη, που είναι και αυτό Dior, και της κυρίας Κομινού, που είναι Dior, Ντεσέ, και λέω Dior, Ντεσέ. Το δικό μου είναι Balmain και το έχει γράψει, όμως το έχει υλοποιήσει η Ζοζέτ, η οποία είχε τα δικαιώματα και έφερε όλα τα υλικά από το Παρίσι, μέχρι και τα γάντια, αλλά δυστυχώς το έδωσα και καθαρίστηκε και μου το χαλάσανε αρκετά.